χειρόφρενο τράβηξαν από το πρωί τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ που κινούνται στο νομό Θεσσαλονίκης λόγω οικονομικών προβλημάτων και συγκεκριμένα εξαιτίας έλλειψης καυσίμων. Τα μόνα δρομολόγια που εκτελούνται είναι τα μαθητικά και της γραμμής Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μαργαριτόπουλος, είναι μια κίνηση διαμαρτυρίας καθώς δεν υπάρχουν πλέον χρήματα ούτε για την αγορά πετρελαίου ώστε να κινηθούν τα οχήματα. Είμαστε σε απόγνωση, φτάσαμε σε οριακό σημείο και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Καθημερινά εκτελούμε 5.000 χιλιόμετρα και ξοδεύουμε 3.000 λίτρα πετρέλαιο. Μας οφείλει χρήματα ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, το Δημόσιο και η Δήμη, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κινήσουμε τα αυτοκίνητα, είπε ο κ. Μαργαριτόπουλος. Από την περασμένη εβδομάδα, τα δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης μειώθηκαν από τα 28 στα 10, ενώ από τη Δευτέρα δεν εκτελείται κανένα. Για να κινηθούν και πάλι τα λεωφορεία, θα πρέπει το ΚΤΕΛ να πάρει χρήματα από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, που με τη σειρά του περιμένει το Υπουργείο Οικονομικών. Στο μεταξύ, και ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και υπάρχει κίνδυνος από το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου να σταματήσουν όλα τα δρομολόγια, με αποτέλεσμα οι πολίτες Θεσσαλονίκης να μείνουν χωρίς συγκοινωνίες.